Αλέξης Μαυρομιχάλης. Σε πολύ νεαρή ηλικία αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες και γίνεται ένας εκ των ισχυρότερων προσώπων στην πρωτεύουσα. Ο κύκλος του μεγαλώνει σύντομα και δημιουργεί την δική του ομάδα. Ορκισμένους συνεργάτες και ορκισμένους εχθρούς. Ο ίδιος το γνωρίζει και λαμβάνει μέτρα ασφαλείας. Δεν κυκλοφορεί πουθενά μόνος. Άτομα της επιλογής του γίνονται σκιά του. Οι δικοί του άνθρωποι του δίνουν το παρατσούκλι Αλεξούι. Το 2004 εκτελεστές από την Ελλάδα επιχειρούν να τον εκτελέσουν έξω από κατάστημα. Ο δολοφόνος τον πυροβολεί από απόσταση 1,5 μέτρου. Το πιστόλι μπλέκεται στον μπουφάν του εκτελεστή με το σχέδιο να μένει στη μέση. Ένα 24ωρο μετά επιχειρούν ξανά να τον αποτελειώσουν. Συλλαμβάνονται και κατονομάζουν συγκεκριμένο πρόσωπο ως τον εντολέα. Στην κατοχή τους εντοπίζονται φωτογραφίες του Αντώνη Φανιέρου και του Αλέξη Μαυρομιχάλη. 2 χρόνια μετά, το 2006, αποκαλύπτεται νέο σχέδιο δολοφονίας του. 39χρονος προσποιούμενος στον διανομέα φαγητού σκοτώνεται σε δυστύχημα. Στο τσαντάκι του εντοπίζονται πιστόλι και κινητά τηλέφωνα. Σε έρευνα στο διαμέρισμά του, η αστυνομία εντόπισε πυροβόλα όπλα, φωτογραφίες προσώπων και σχέδια με συγκεκριμένες διαδρομές. Εντοπίζεται και η φωτογραφία του Μαυρομιχάλη με την ένδειξη ότι είναι ο επόμενος στόχος. Το πρόσωπο ήταν γνωστό στην αστυνομία και στο παρελθόν υπήρξαν πληροφορίες. Οι φανατικοί εχθροί του δεν αποδέχονται ότι ο Αλέξης ζει. 4 Σεπτεμβρίου 2008 ο Μαυρομιχάλης βρίσκεται σε σωματείο στη Λευκωσία και παρακολουθεί ποδοσφαιρικό αγώνα. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ενώ ο 45χρονος φεύγει μαζί με άλλα άτομα, τον πυροβολούν με την σφαίρα να τον πετυχαίνει στο πόδι. 2015 το συμβόλαιο εξελίσσεται πλέον στο πιο ακριβό πληρωμένο. Άγνωστοι εκτοξεύουν ρουκέτα κατά της οικίας του, ρίχνουν αντιαρματικό βλήμα, σκοτώνεται ο φρουρός του, ο Αλέξης γλιτώνει. 1 χρόνο μετά Σέρβοι εκτελεστές έρχονται στην Κύπρο. Εκτός από τον 45χρονο, στόχοι είναι και 2 φίλοι του. Μία διαρροή αλλάζει στο παραένα τα σχέδια των εκτελεστών. Δεν έχουμε οποιανδήποτε πληροφορία για νέο αιματοκύλισμα. Οπωσδήποτε τα... Το Αλεξούι επιχείρησαν να σκοτώσουν και μαφιόζοι από την Αλβανία, πάλι μετά από διαρροή εγκαταλείπει την χώρα. Ο ίδιος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για διάφορες υποθέσεις, όπως απόπειρες φόνου, ναρκωτικών, ακόμη και διαπληκτισμού με αξιωματικό της αστυνομίας, αν και δεν είχε καταδικαστεί ποτέ, έχοντας λευκό ποινικό μητρό.